Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό vlog. Συστήνω να προσδεθείτε κι εσείς, όπως είμαστε προσδεδεμένοι εγώ με τη ζώνη του αυτοκινήτου και ο Λάκη με τη ζώνη σκύλου του αυτοκινήτου, η οποία είναι κουμπωμένη πάνω στο σαμαράκι του, το οποίο σήμερα δέχθηκε να φορήσει με λίγη αντίσταση. Συγχαρητήρια, Λάκη. Λοιπόν, προσδεθείτε, γιατί σήμερα θα πούμε αλήθειες που πονάνε. Αλλά πρέπει να τις πούμε, πρέπει να τις εννοήσουμε, να τις καταλάβουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε ως φάρο και οδηγό για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, δεν είναι η σχέση σου το πρόβλημα, είσαι εσύ το πρόβλημα. Ή δεν είναι η έλλειψη σχέσης το πρόβλημά σου, η έλλειψη ερωτικής σχέσης, είσαι εσύ το πρόβλημα. Λοιπόν, στις 4 Μαΐου του 2023 ανέβηκε στο κανάλι μας το podcast για την θεωρία της προσκόλλησης. Η θεωρία του δεσμού, η θεωρία του Bowlby και της Ainsworth. Όπου εκεί αναλύσαμε τα 4 βασικά, τους 4 βασικούς τύπους δεσμού, τον ασφαλή δεσμό και τον αχώδη, τον αποφευκτικό και το αποδιαργανωμένο ή χαοτικό δεσμό. Και στο podcast πάλι θέλω έτσι να βάλετε στα αγαπημένα σας το playlist με το podcast, γιατί όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, φτιάχνω κάποια κομμάτια βασικά, δηλαδή παίρνουμε βασικά θέματα ψυχοεκπαίδευσης και ψυχολογίας, ψυχολογικής γνώσης, τα οποία τα κάνω έτσι με τη σειρά, ούτως ώστε να έχουμε μια αναφορά, ένα θεωρητικό κορμό στον οποίο να προσφεύγουμε κάθε φορά που θέλουμε να εξηγήσουμε μια έννοια. Σας υπενθυμίζω πως τα podcast είναι 8 μέχρι τώρα τα επεισόδια, μέχρι τώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Το πρώτο podcast είναι γιατί μπορεί η ψυχοεκπαίδευση να σου είναι χρήσιμη, το δεύτερο είναι για την ψυχοθεραπεία, το τρίτο είναι για το τραύμα, το τέταρτο είναι για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το πέμπτο είναι για τον ναρκισισμό, το έκτο είναι για τη συνεξάρτηση, το έβδομο είναι για τη συναισθηματική νοημοσύνη και το όγδο είναι για τα η θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ των δεσμών. Θεωρώ ότι αυτά τα 8 επεισόδια που είναι γύρω στη μια ώρα το καθένα είναι έτσι μια βασική αρχή μέχρι τώρα και θα προσταθούν κι άλλα βεβαίως. Είναι μια βασική αρχή για να καταλάβουμε τη δυναμική της ψυχικής μας λειτουργικότητας και τη δυναμική της σχέσης μας με τον εαυτό μας και της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, ως ψυχολόγος, που εσύ ως κλείνω τα 23 χρόνια ψυχολόγος φέτος, 25, τι λέω. Ως ψυχολόγος, δέχομαι αιτήματα από ανθρώπους, τώρα πια μέσω email που μοιράζουν τις ιστορίες τους μαζί μου και παλιότερα μέσω γραμμάτων κανονικού ταχυδρομείου, όταν είχα στείλει σε ένα εβδομαδιαίο περιοδικό στην Κύπρο που απαντούσα ερωτήματα που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις και τα ψυχολογικά θέματα και στα ραντεβού στο γραφείο τότε που είχα το γραφείο, για 20 χρόνια είχα ιδιωτικό γραφείο στην Κύπρο, δέχομαι αιτήματα τα οποία κατά κύριο λόγο πρώτο θέμα έχουν τις ερωτικές σχέσεις ή τους γάμους ή την απουσία αυτών. Δηλαδή, το πιο σύνηθες ζήτημα για το οποίο επικοινωνεί κάποιος με κάποιο ψυχολόγο είναι γιατί νιώθει δυσφορία μέσα στη σχέση του και θέλει να πάρει βοήθεια για να καλυτερεύσει η ποιότητα της σχέσης του, είτε γιατί θέλει να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα μέσα στη σχέση του και πώς να το επιλύσει, ή στο γάμο του κλπ. Φυσικά, για να είμαι δίκαιη, σας το δίνω ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 1-2 χρόνια, 3, έχουν πληθύνει τα βίντεο με πιο ουσιαστικά αιτήματα, που είναι «Γεια σου Θέκλα, είμαι ο Α, είμαι η Β και είμαι συνεξαρτώμενος, είμαι συνεξαρτώμενη» ή «Δυσκολεύομαι να διαχειριστώ αυτή τη δυναμική,
των σχέσεων μου με τους γονείς μου, για παράδειγμα, ή τις σχέσεις μου με τον εαυτό μου, που εκείνα είναι τα βασικά ζητήματα. Γιατί όπως είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, όπως λέω και στον τίτλο, το πρόβλημα δεν είναι η σχέση σου, η έλλειψη αυτής, είσαι εσύ. Σας το δίνω και είμαι και πολύ περήφανη για όλους μας, όχι για σας, και για μένα είμαι περήφανη, ότι έχουμε προοδεύσει αρκετά σε αυτό το κανάλι, έχουμε οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά σε αυτό το κανάλι και ευχαριστούμε πάρα πολύ ο καθένας από εμάς και τον την ψυχολόγο του που κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί θα το πω πολλές φορές ότι η ψυχοεκπαίδευση από μόνη της δεν φτάνει, χρειάζεται και η ψυχοθεραπεία για να κάνει κάποιος άνθρωπος εντελεχή δουλειά με τον εαυτό του. Μας το δίνω ότι έχουμε αρχίσει να κινούμαστε προς ένα χώρο όπου πλέον, αν δεν το έχουμε καταφέρει, έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι το φυσικό, το ιδανικό, το όμορφο θα ήταν να μην περιστρέφονται οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, να μην περιστρέφεται η ζωή μας όλη γύρω από το αν έχουμε γκόμενο ή γκόμενα ή όχι, αν έχουμε άντρα ή γυναίκα ή όχι. Δεν είμαι εναντίον του έρωτος. Έχω γράψει και βιβλίο για τον έρωτα. Το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφορεί από το 2021 έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο διάγνωστος». Δεν είμαι εναντίον του έρωτος, ούτε εναντίον του γάμου είμαι, ούτε εναντίον του σεξ είμαι, αντιθέτως. Είμαι μεγάλη φαν και αυτό φαίνεται και από τις επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει την ψυχική του ισορροπία, ηρεμία και ευεξία, και ψυχική υγεία και ευεξία, όταν σταματήσει να θεωρεί τον έρωτα ως το αντίδοτο για κάθε στενοχώρια. Ξέρω ότι έχουμε ξανακάνει παρόμοιο βίντεο. Έχουμε κάνει ένα βίντεο «Ο έρωτας δεν είναι πανάκια», για παράδειγμα. Έχουμε κάνει διάφορα άλλα βίντεο για το πώς να απολαμβάνεις τη μοναχικότητα σου, για το ότι η μοναχικότητα είναι κάτι πολύτιμο και ότι η μοναχικότητα είναι κάτι που είναι καλή ιδέα να καλλιεργούμε και μέσα στις σχέσεις μας, δηλαδή να δίνει ο καθένας στον εαυτό του και στην σύντροφό του, αν έχει χώρο, για να βιώσει αυτή την ελευθερία της μοναχικότητας. Είναι μια πνευματική ελευθερία το να μπορείς να είσαι μόνος σου και να είσαι καλά. Και δεν είναι απαραίτητο όποιος είναι σε σχέση να μην μπορεί, μάλλον, και δεν είναι απαραίτητο να είσαι single για να βιώσεις τη μοναχικότητα. Μπορείς και μέσα σε μια σχέση υγιή, μέσα σε μια σχέση που υπάρχει αγάπη, εκτίμηση, σεβασμός και μια ψυχοσυναισθηματική και πνευματική ωριμότητα και των δύο συνερχομένων στη σχέση αυτή, να δίνει ο καθένας τον άλλο το χώρο και το χρόνο για να απολαύσει και τη μοναχικότητα. Χρειαζόμαστε τη μοναχικότητα όλοι μας, και αυτοί που την αποζητούμε και χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας ως εσωστρεφή, και εκείνοι που δεν την αποζητούμε και εκείνοι οι οποίοι λέμε ότι είμαι εξαιρετικά εξωστρεφής και κοινωνικός και εγώ δεν είμαι της μοναξιάς. Τη μοναχικότητα τη ζητάει το πνεύμα, η ψυχή, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Χρειαζόμαστε για να ισορροπούμε, για να ερχόμαστε στα ίσα μας, για να χωνεύουμε όλα όσα βιώνουμε, όλα όσα νιώθουμε, όλα σκεφτόμαστε, όλα όσα κάνουμε, για να μπορέσουμε να βάζουμε τον εαυτό μας σε μία τάξη και να είμαστε συντονισμένοι με τον ίδιο μας τον εαυτό, χρειάζεται να περνούμε κατά τη διάρκεια της μέρας μας κάποιες ώρες που να είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Και θυμίζω εδώ ότι αρκετές φορές έχουμε πει ότι, για παράδειγμα, μια νεαρή μαμά, νέα μαμά εννοώ, μια νέα μαμά, μια μαμά η οποία έχει αποκτήσει μωρό πρόσφατα ή έχει μικρά παιδιά, βρέφη, νήπια, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκει τουλάχιστον μια ώρα μέσα στη μέρα που να είναι μόνη χωρίς τα παιδιά, αν είναι δυνατόν να ξυπνάει πιο νωρίς από τα παιδιά. Ξέρω εγώ, αν τα παιδιά ξυπνάνε 7, να ξυπνάει 6, τόσο ώστε να απολαμβάνει μια ώρα μοναχικότητας που εκείνη την ώρα να βρίσκει ουσιαστικά τον εαυτό της. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες και για όλους. Είτε έχουν παιδιά, είτε δεν έχουν, είτε είναι μέσα σε σχέση, είτε δεν είναι, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με βάση όσα μάθαμε για τον ναρκισισμό, με βάση όσα μάθαμε για τη συνεξάρτηση, με βάση όσα μάθαμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη, σας παραπέμπω στο playlist με το podcast. Που ξέρω ότι βγάζω καθημερινά βίντεο, ξέρω ότι το κάνω αυτό και ξέρω ότι για αυτούς από εσάς που είστε ιδιαίτερα πολύ ασχολοί, δεν είναι εύκολο ή εφικτό να παρακολουθείτε όλα τα βίντεο. Τα podcast όμως μην τα χάνετε, αλήθεια.
Μην τα χάνετε, γιατί είναι κάθε φορά που φτιάχνω ένα podcast βάζω πάρα πολύ προσπάθεια, ούτως ώστε να δώσω συμπυκνωμένη γνώση με εύληπτο και κατανοητό τρόπο για να χτίσουμε τη ραχοκοκαλιά της θεωρητικής μας εκπαίδευσης όσον αφορά στην ψυχοεκπαίδευση. Και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και στα καθημερινά vlogs, λέγονται ακόμη και στην ανάλυση μιας επιστολής ή στην απόκριση σε μια επιστολή, όμως εκεί λέγονται πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένη έτσι, σκελετό, σειρά κλπ. Και είναι κάπως σαν μαθήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν θέλω να μάθω πράγματα γύρω από την ψυχολογία και την ψυχοεκπαίδευση, αν θα κάνω ένα ξεκίνημα θα το κάνω από τα podcast. Και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, όσοι τυχόν βλέπετε αυτό το βίντεο τυχαία, γιατί σας το έχει βγάλει στα προτινόμενα, μπείτε στο κανάλι μας, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις και ψάξτε εκεί στην καρτέλα που λέει podcast και παρακολουθήστε πρώτα απ' όλα τα podcast μας. Λοιπόν, έχοντας υπόψη μας όλα αυτά, το στυλ δεσμού, τη συνεξάρτηση, τον ναρκισισμό, τη συναισθηματική νοημοσύνη, ερχόμαστε σε ένα σημείο που οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι ο εαυτός μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, οι αναμνήσεις μας, οι παρορμήσεις μας, οι ενορμήσεις μας, τα αποθυμένα μας, τα παραπονά μας, όλα όσα συνιστούν την εμπειρία μας από τη στιγμή που μπορέσαμε να έχουμε αντίληψη μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Εδώ σας λέω ότι στον τρίτο μήνα, λέει, της κοίησης, έχουν βρει γιατροί ότι το παιδί, το βρέφος, το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, στον τρίτο μήνα της κοίησης, όταν ακούει τη μητέρα του να μιλάει ή τον πατέρα του να μιλάει, ενεργοποιείται το κέντρο του εγκεφάλου της ακοής, αλλά και το κέντρο κατανόησης της γλώσσας. Άρα, από έμβρια αποθηκεύουμε πληροφορίες. Το σύνολο όλων αυτών των εμπειριών, των αναμνήσεων, των μνημονικών εγγραφών, των νευρονικών κυκλωμάτων που έχουν δημιουργηθεί στον εγκέφαλο μας, είναι ο εαυτός μας, τον οποίο εαυτό μας κουβαλάμε πάντα. Κουβαλάω τον εαυτό μου, για παράδειγμα, τώρα εγώ που οδηγώ και κάνω αυτό το διηγητικό βίντεο. Κουβαλάω τον εαυτό μου όταν βρεθώ σε μια συναναστροφή. Κουβαλάω τον εαυτό μου όταν είμαι μόνη μου. Κουβαλάω τον εαυτό μου όταν είμαι με παρέα. Ο εαυτός μας είναι ένας. Δεν έχουμε πολλούς εαυτούς. Μπορεί να έχουμε πολλές διαφορετικές εκφράσεις του εαυτού μας. Δηλαδή με διαφορετικούς ανθρώπους να συμπεριφερόμαστε με διαφορετικό τρόπο λόγω συνθήκων. Για παράδειγμα, δεν θα πας στο αφεντικό σου να πας να πεις τα πολύ προσωπικά σου, όπως θα τα έλεγες στο ψυχολόγο σου. Ή δεν θα πας, για παράδειγμα, να μιλήσεις με τα παιδιά σου για κάτι με το οποίο θα μιλούσες με έναν άλλο ενήλικα και είναι θέμα το οποίο έχει να κάνει με ενήλικα ζητήματα. Θα συμπεριφερθείς διαφορετικά στα παιδιά σου. Θα συμπεριφερθείς διαφορετικά στους φίλους σου. Θα συμπεριφερθείς διαφορετικά στον σύντροφο σου. Η συμπεριφορά είναι άλλο πράγμα και το ποιος είσαι πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, είμαστε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος απαρτίζεται αυτός ο άνθρωπος από όλες του τις εμπειρίες, όλες του τις αναμνήσεις, όλες του τις αποφάσεις που έχει πάρει κατά καιρούς στη ζωή του, όλες του τις πεπιθήσεις, όλες του τις προκαταλήψεις, όλη τη δουλειά που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει με τον εαυτό του, όλα του τα τραύματα τα οποία μπορεί να είναι διαχειρίσιμα, διαχειρισμένα ή αδιαχείριστα, και επιλέγει ο κάθε άνθρωπος σε κάθε διαφορετική σχέση, ξαναλέω, σχέση εργασιακή, σχέση φιλική, σχέση κοινωνική, σχέση γονεϊκή, επιλέγει με βάση τους πρόστιους με το οποίο ζλοβούς, τον προστινό κομμάτι του μυαλού μας, τον μοντέρνο εγκέφαλο, αυτόν που λέμε ότι ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στα 28 χρόνια για τα αγόρια και στα 26 τα κορίτσια, επιλέγουμε με κριτές τους πρόστιους με το οποίο ζλοβούς μας ποια συμπεριφορά θα επιδείξουμε στον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν σημαίνει όμως ότι γινόμαστε άλλοι άνθρωποι.
ή αλλάζουμε χαρακτήρα. Επιλέγουμε συνειδητά ότι σε αυτόν τον άνθρωπο θα αποκαλύψω αυτό το κομμάτι του εαυτού. Στον άλλον άνθρωπο θα αποκαλύψω κάτι περισσότερο, στον άλλον κάτι λιγότερο. Για παράδειγμα, όταν είμαι γονιός, οριοθετούμε και δεν πάω να λέω τα προβλήματα μου και να κλαίγω και να κλαίγω μες στα παιδιά μου για να μην τα γονιοποιήσω. Δεν σημαίνει όμως ότι πάω να έχω προβλήματα επειδή επιλέγω να μην τα μεταφέρω και μεταβιβάσω στα παιδιά μου. Λοιπόν, στις ερωτικές σχέσεις, επειδή ακριβώς υπάρχει το κομμάτι το ορμονικό, το σωματικό και το φυσικό, το physical, και επειδή οι ερωτικές σχέσεις προσομοιάζουν πολύ με την πρωτογενή σχέση που έχει ο κάθε άνθρωπος με τον την φροντιστή, φροντίστρια του γονιό, πατέρα, μητέρα κλπ. Στις ερωτικές σχέσεις, όσο και αν προσπαθούμε στην αρχή να έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά όπου οι πρόσθυοι με το PA ή μας λοβεί να κάνουν regulate, να διαχειρίζονται τι πληροφορίες θα βγάλουμε προς τα έξω και να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά μας, πώς να την μορφοποιήσουμε ούτως ώστε να είναι πιο αποδεκτή, όσο πιο κοντά έρχεσαι σωματικά, ορμονικά, σεξουαλικά, συναισθηματικά με έναν άνθρωπο σε μια ερωτική σχέση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αποκρύψεις όλες τις πτυχές του εαυτού σου και κάποια στιγμή γίνεται και αδύνατο να αποκρύψεις όλες τις πτυχές του εαυτού σου. Οπότε, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και κουβαλάω χίρια μύρια τραύματα αδιαχείριστα στη ψυχούλα μου μέσα, έχω δεχθεί ψυχική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση μεγαλώνοντας. Εύχομαι να είναι λίγοι άνθρωποι που να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και να μην υποστεί κανένας άλλος από εδώ και πέρα, γιατί πρόκειται, όπως έχουμε πολλές φορές, για την κορονίδα των τραυμάτων. Λοιπόν, άμα είμαι ένας άνθρωπος που έχω τα τραύματά μου, που έχω μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και που ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που ενεργοποιείται όταν εγώ έχω συναισθηματική αναδρομή είναι να συνεξαρτώμαι, είναι το φόν, θυμηθείτε, στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μιλήσαμε για το Pete Walker, ο οποίος μιλάει για τα 4F, τους 4 βασικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιεί το παιδί απέναντι στον πόνο. Fight, flight, freeze, fawn. Fight, παλεύω. Flight, πετώ, διαφεύγω. Freeze, παγώνω. Fawn, σμικρύνομαι και ταιριάζω στο καλούπι που με θέλουν οι άλλοι. Αν λοιπόν εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω συνεξάρτηση μέσα μου και δεν έχω επιλύσει το ζήτημα με σοβαρή οξία εντατική ψυχοθεραπεία, με καθημερινή ψυχοεκπαίδευση και πολύ συνειδητό πνευματικό αγώνα και προσωπικό αγώνα, όσο και αν προσπαθήσω σε μια νέα γνωριμία, σε μια νέα σχέση, σε ένα ραντεβού που θα βγω, με κάποιον που θα αρχίσω, με κάποιον που θα αρχίσω να μηνυματώ κλπ, να είμαι δυνατός, να φανώ ότι έχω ασφαλή δεσμό κλπ, κάποια στιγμή θα μου βγει στην επιφάνεια. Και εάν βρεθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα γίνω πλήρως συνεξαρτώμενη. Αν δεν βρεθούν τόσο κατάλληλες προϋποθέσεις, θα γίνω ελαφρώς συνεξαρτώμενη. Δηλαδή, ακόμη και αν ένας συνεξαρτώμενος συναντήσει έναν άνθρωπο που δεν είναι κακοποιητικός, που δεν είναι νάρκισσος, ακόμη και τότε θα εμφανίσει στοιχεία συνεξάρτησης. Θα προσκοληθεί υπερβολικά πάνω στο τέρι, θα μορφοποιήσει ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ούτως ώστε το τέρι να τον την αποδεχθεί και θα θυματοποιείται από μόνος του, ακόμη και αν ο άλλος δεν το θέλει. Και να ξέρετε ότι αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι ισορροπημένος ψυχικά και συναισθηματικά και έχεις ένα ασφαλή δεσμό, δεν μπορείς να αντέξεις κάποιον ο οποίος προσκολλάται πάνω σου με τόση υπερβολή όπως ένας συνεξαρτώμενος. Δεν τον αντέχεις. Δεν μπορείς. Επίσης, η συνεξάρτηση πάει και πακέτο και με τον αχώδη τύπο δεσμού ή προσκόλλησης. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεξαρτητικοί προσκολούνται με έναν αχώδη τρόπο ή αμφιθυμικό.
βγάζουν πάρα πολύ ανασφάλεια στις σχέσεις τους, ζητούν συνεχώς επιβεβαίωση και αυτό, αν είσαι με έναν νάρκισσο, ο νάρκισσος θα το εκμεταλλευτεί αυτό και θα σε κατακακοποιήσει. Αν είσαι με έναν άνθρωπο που έχει μια υγιή προσωπικότητα, δεν θα το αντέξει. Θα ενοχληθεί. Είναι πολύ ενοχλητικό να έχεις έναν άνθρωπο να είναι συνεχώς κρεμασμένος από πάνω σου. Είναι πολύ ενοχλητικό να έχεις έναν άνθρωπο να τον κουβαλάς στο σβέρκο σου, στα ζυνίσια σου που λέμε στην Κύπρο. Δεν είναι υγιές πράγμα να είναι ένας άνθρωπος μέσα στην ανασφάλεια και συνεχώς να ρωτάει: «Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, με θέλεις, θα είμαστε και πάντα μαζί, πες μου, τι έχουμε εμείς, τι είμαστε εμείς», όλα αυτά. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, όταν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο το συνεξαρτητικό, με αυτόν τον τρόπο τον αχώδη, τον ανασφαλή, τότε θα ενοχληθεί ο σύντροφος. Και πάμε και στην άλλη άκρη, να πούμε και για τις αντίθετες περιπτώσεις. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι νάρκισσος και έχει, είπαμε και οι νάρκισσοι έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αν κάθε φορά που έχει μια συναισθηματική αναδρομή, τότε είτε κάνει fight, είτε κάνει flight, είτε κάνει freeze. Freeze μπορεί να κάνουν και οι συνεξαρτώμενοι, μπορεί να κάνουν και οι νάρκισσοι, αλλά κυρίως οι νάρκισσοι κάνουν freeze, με την έννοια ότι κάνουν αυτό το zone out που λένε, μπαίνουν στον κόσμο τους και δεν σου δίνουν σημασία και σε παραμελούν πλήρως. Παραμελητική νάρκηση, ευάλωτοι ναρκισσιστές κλπ. Κλπ. Είπαμε, πηγαίνετε στα podcast όσοι δεν καταλαβαίνετε αυτούς τους όρους, στο playlist με τα podcast, για να δείτε το αντίστοιχο επεισόδιο και να μάθετε αυτούς τους όρους, να μάθετε για αυτούς τους όρους. Λοιπόν, αν είσαι ένας ναρκισσός, ένας άνθρωπος με ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και προσπαθείς πάρα πολύ στην αρχή μιας γνωριμίας να δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό και κάνεις love bombing, κάποια στιγμή, όταν έρθεις πιο κοντά, θα βγάλεις, για παράδειγμα, το fight. Θα γίνεις εριστικός. Θα γίνεις αυτό που λέμε disagreeable. Θα γίνεις εναντιωματικός. Και αν έχεις απέναντί σου έναν τύπο που είναι συνεξαρτώμενος, θα προσκοληθεί πάνω σου αυτός συνεξαρτητικά και εσύ θα συνεχίσεις να τον κακοποιείς και θα είσαι σε μια προβληματική σχέση. Αν είσαι ένας νάρκισσος, ο οποίος λειτουργείς δια της φυγής, είπαμε fight, flight, freeze. Αν λειτουργείς δια της φυγής, θα κάνεις ghosting στον άλλο και πάλι σκατά θα τα κάνεις. Και θα κακοποιήσεις τον άλλο και σχέση δεν θα μπορείς να έχεις και εσύ δεν θα είσαι καλά. Νομίζετε ότι οι νάρκισσοι όταν κάνουν ghosting νιώθουν καλά? Δεν το λέω για να τους λυπηθούμε. Ό,τι κακοποιητικό κάνει ο καθένας, κακώς το κάνει και πρέπει να δέχεται και τις συνέπειες των πραξιών του. Αλλά μην νομίζετε ότι και ένας νάρκισσος, ο οποίος κακοποιεί τον άλλον με το να τον χρησιμοποιήσει και με ένα να τον παρατήσει, ότι νιώθει καμία ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Λίγη σαδιστική ευχαρίστηση στην αρχή μπορεί να νιώσει, αλλά δεν γεμίζει η ψυχή του μετά. Γι' αυτό πάει και το ξανακάνει και το ξανακάνει και το ξανακάνει. Βλέπετε φαινόμενο Γιώργα που έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ή αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και η αντίδραση σου να κάνεις freeze, δηλαδή να παραμελείς τον σύντροφό σου, αν ο σύντροφος σου είναι συνεξαρτώμενος, θα αποδεχθεί και θα υποδεχθεί αυτή την παραμέληση και θα προσπαθήσει ακόμη περισσότερο να σου τραβήξει την προσοχή και πάλι δεν θα δημιουργήσεις ένα υγιές στυλ σχέσης. Και πάλι δεν θα είναι ικανοποιητική σχέση για όλα τα μέρη και κυρίως για σένα. Ξαναλέω αυτό που έχω πει και σε άλλα βίντεο, ότι η νάρκηση πολύ δύσκολο έως αδύνατον αλλάζουν. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει ένας νάρκησος είναι να είναι καλοήθης ναρκισσιστής, δηλαδή να συμπεριφέρεται ναρκισσιστικά και να δρά ναρκισσιστικά, γιατί έτσι έχει εκπαιδευτεί και όχι από κακία. Όταν είναι επιλογή της κακίας, τότε δεν αλλάζει. Λοιπόν, άρα, άμα συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι έχουμε έναν εαυτόν, τον οποίον τον κουβαλάμε συνέχεια, και είναι ένας συγκεκριμένος εαυτός, ο οποίος αυτός ο συγκεκριμένος εαυτός βγαίνει σε όλες μας τις σχέσεις, και αν αυτές οι σχέσεις δεν είναι ιδιαίτερα στενές σχέσεις, είναι κοινωνικές σχέσεις, φιλικές σε επίπεδο γνωστού σχέσεις, είναι έτσι επαγγελματικές σχέσεις, μπορεί να μπορέσουμε να αποκρύψουμε όλο μας το χάος και να φανούμε κάπως ok. Στις ερωτικές μας σχέσεις όμως, ακριβώς επειδή εκεί υπάρχει αναπόφευκτα έκρηση ορμονών, όπως οι οκυτοκίνοι, οι οποίες ενεργοποιούν κάποια κέντρα στον εγκέφαλο, τα οποία συνδέονται με τις πρώτες συνδέσεις που είχαμε με τους φροντιστές μας, με τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας,
ενεργοποιούν τις υφέτες διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν υπάρχει περίπτωση, μάνα μου, να μπει σε σχέση και να μην διαφανεί η ψυχολογική σου έλλειψη, το ψυχολογικό σου ζήτημα, το ψυχολογικό σου θέμα, το ψυχολογικό σου πρόβλημα, το δικό σου, το δικό μου, του καθενός. Γι' αυτό, όταν είμαστε δυστυχισμένοι μέσα σε μία σχέση, κάνουμε το λάθος πολλές φορές να θεωρούμε ότι η σχέση είναι το πρόβλημά μας και άμα τελειώσουμε με αυτή τη σχέση, μετά θα είμαστε καλά. Και άμα βρούμε μια καλή σχέση, τότε θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Όχι. Όταν είσαι δυστυχισμένος σε μια σχέση, σημαίνει ότι είσαι είτε θήτης είτε θύμα, είτε νάρκισσος είτε συνεξαρτώμενος, και σημαίνει ότι έχεις μέσα σου αδιαχείριστα πράγματα και χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία. Μπορεί κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας να αποφασίσεις να τερματίσεις εκείνη τη σχέση, αλλά δεν τερματίζεται το πρόβλημα με το να τερματίσεις τη σχέση. Το πρόβλημα τερματίζεται, το πρόβλημα επιλύεται με το να δουλέψεις ψυχοθεραπευτικά τα τραύματα σου, με το να τα βρεις με τον εαυτό σου, με το να μάθεις να διαχειρίζεσαι τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, με το να χτίσεις με πολύ κόπο και επιμέλεια έναν ασφαλή δεσμό με τον εαυτό σου, με το θεραπευτή σου, και να μπορέσεις μετά να μεταφέρεις αυτό το ασφαλές στυλ δεσίματος και με τους άλλους ανθρώπους αυθεντικά, όχι να προσποιείσαι ότι νιώθεις ασφαλής ενώ δεν νιώθεις. Αν δεν κάνουμε τη δουλειά με τον εαυτό μας, δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε καλά ούτε μόνοι μας, ούτε μέσα σε σχέση. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω ότι το σεξ είναι απαραίτητο, ξέρω ότι ο ερωτισμός είναι κάτι το οποίο λαχταράμε πολύ και εγώ το λαχταρώ. Δεν το έχω αρνηθεί μια φορά. Σοβαρά σας μιλώ. Και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι ασήμαντο. Δεν το συμπάρω. Αλλά σας το λέω αυτό το πράγμα, ενώ είμαι σίγουρη γι' αυτό, σας το λέω με πάσα βεβαιότητα, ότι αν δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας και αν δεν δουλέψουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια υγιή σχέση. Και ας πάρουμε και την άλλη την περίπτωση, ότι εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος είμαι συνεξαρτώμενος. Είμαι νάρκισσος. Και γνωρίζω έναν άνθρωπο που έχει μια ισορροπημένη υγιή προσωπικότητα. Θα το βαρεθώ. Δεν θα με ελκύει. Δεν θα μου φαίνεται σεξι. Δεν θα μου φαίνεται ok εκείνος ο άνθρωπος, επειδή δεν θα με πονάει ή επειδή δεν θα είναι ικανός να γίνει το θύμα μου. Καταλάβετε τι εννοώ. Θα βαρεθώ. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος. Ναι, γιατί δεν σε υποτιμάει, δεν σε βρίζει, δεν σου φέρεται άσχημα, δεν σου ξυπνάει τα τραύματά σου, να νιώσεις «Α, τι ωραία, μ' αγαπάει όπως τη μάνα μου, μ' αγαπάει όπως τον πατέρα μου». Λοιπόν, επειδή όντως ένας αδούλευτος άνθρωπος θα πάει και θα ερωτευτεί έναν τύπο, μια τύπισσα που να είναι παρόμοιο στυλάκι με τη μάνα του και με τον πατέρα του, μιλάμε τώρα για στυλ προσωπικότητας. Εάν είχαμε γονείς με στυλ προσωπικότητας που δεν ήταν ό,τι καλύτερο, καλά κάνουμε να πάμε στην ψυχοθεραπεία να δουλέψουμε το στυλ του δεσμού μας. Σας παραπέμπω ξανά στο podcast για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ δεσμού, ούτως ώστε να κάνουμε ασφαλές το στυλ του δεσμού μας, για να μην μας φαίνεται σεξι όποιος μοιάζει στον κακοποιητικό ή παραμελητικό γονιό μας, αλλά να μας φαίνεται σεξι και να μας ελκύει ένας άνθρωπος που να έχει μια υγιή προσωπικότητα. It's an ongoing process, είναι μια συνεχής διαδικασία, it's a lifelong process, είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι συνεχώς σε επιφυλακή, σε πνευματική, συναισθηματική και ψυχική επιφυλακή. Πρέπει ο άνθρωπος που έχει θέματα, εμείς που έχουμε θέματα, να κάνει την ψυχοθεραπεία του με επιμέλεια. Και ακόμη και όταν τελειώσει την ψυχοθεραπεία, πρέπει να συνεχίσει να ψυχοεκπαιδεύεται, να σκέφτεται με ένα ψυχολογικό τρόπο σκέψης, να ταΐζει το μυαλό του με γνώσεις και πληροφορίες που θα τον βοηθούν να είναι ενδελεχής, η λέξη που μας έχει πει η αγαπημένη συνάδελφος η Μαρία Πανσιοπούλου στο live που κάναμε για τα γενέθλιά μου, και να είναι μάχημος ούτως ώστε καθημερινά να κερδίζει την ευδαιμονία του. Καθημερινά να κερδίζει την ευτυχία του. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου σήμερα. Θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας τα σχόλια. Σας αγαπώ.